ικανοποιητικά επίπεδα πλην όμως όχι εντυπωσιακά υψηλά όπως είχε προβλεφθεί, κινείται μέχρι στιγμής η τουριστική περίοδο στα Χανιά και συνολικά στη Δυτική Κρήτη. Οι αφήξεις είναι ανωδικές στο αεροδρόμιο Χανίων. Βλέπουμε ότι από τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έχουμε μια σημαντική αύξηση. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι αποτυπώνεται σε όλη την αγορά. Οι ξενοδοχειακές μονάδες σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι έχουν πολύ καλές πληρότητες. Επιχειρηματίες του τουρισμού στην παλιά πόλη των Χανίων παρατηρούν ότι καταγράφεται αύξηση κατά 10% στις αφήξεις ξένων επισκεπτών, ωστόσο δεν είναι εμφανής λόγω της ταυτόχρονης αύξησης των τουριστικών καταλυμάτων και των καταστημάτων εστίασης. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Κρήτης, Αντώνης Γελασάκης, κάνει λόγο για μια σεζόν που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις υπεραισιόδοξες προβλέψεις που διατυπώνονταν προμηνών. Την ίδια στιγμή, πάντως, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, Μανώλης Γιαννούλης, εμφανίζεται αισιόδοξος πως ο τελικός απολογισμός θα είναι θετικός. Το πάρτι που περιμέναμε δεν έχει έρθει. Και δεν ξέρω, το διαφημίζανε, το λέγανε. Τελικά όμως δεν έχει έρθει. Η κατάσταση είναι πολύ περίεργη. Δεν λέμε ότι είναι μια καταστροφική χρονιά προς Θεού, αλλά είναι μια χρονιά που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ούτε η ποιότητα του κόσμου που έχει έρθει είναι αυτή, ούτε οι πληρότητες είναι καλές. Σε όλα τα επίπεδα. Πολλές φορές ξεκινάει η χρονιά. Το γεγονός των αυξημένων προκρατήσεων μας δημιουργεί έτσι μια παραπάνω αισιοδοξία και μετά απολύτως λογικά η ροή των κρατήσεων κάπως μειώνεται. Είναι πολύ νωρίς να πούμε για μείωση. Προσωπικά δεν ασπάζουμε αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι η χρονιά θα κλείσει αυξημένη στα επίπεδα τα περσινά, ίσως και παραπάνω. Συγκρατημένες είναι οι κρατήσεις σε καταλύματα, ενοικιαστικά αυτοκίνητα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το γεγονός αποδίδεται στο αυξημένο κόστος διαμονής, στην αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων και συνολικά των δαπανών για διακοπές. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι τελικά η ενεργειακή κρίση και όλο αυτό που λέγαμε επηρέασε τον Ευρωπαίο το χειμώνα. Με αποτέλεσμα να έρχεται εδώ πέρα και να ξοδεύει και λιγότερα και να μένει πια και λιγότερα. Δηλαδή εκεί που ήταν η μέση διαμονή 7 μέρες. Τώρα μπορεί να το κάνει 5 μέρες. Παράγοντες της τουριστικής αγοράς επιβεβαιώνουν ότι το λεγόμενο last minute κρατήσεις της τελευταίας στιγμής χάθηκε αφενός λόγω καιρικής αστάθειας στην Ελλάδα, αφετέρου λόγω αναζήτησης φθηνότερων προορισμών. Διαφαίνεται ωστόσο παράταση της σεζόν μέχρι και τον Νοέμβριο.